Νέους επιστημονικούς δρόμους ανοίγει η αεροπορική σύνδεση Λάρνακας Ιωαννίνων, φέρνοντας στην πρωτεύουσα της Ηπείρου σημαντικές επιστημονικές διοργανώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρουσίαση περιστατικών και λήψη κλινικών αποφάσεων, οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν χθες. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην πόλη μας το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο με την ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου υπό τη διοργάνωση της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, αποδεικνύοντας ότι αξιοποιείται στην πράξη η αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Λάρνακας και αναδεικνύεται ως συνεδριακός τουρισμός που αποτελεί αιμοδότητη τοπικής κοινωνίας. Κάτι που ανέδειξαν και κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου ο καθηγητής κ. Γουδέβενος, ο τέος πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, δ. Γεωργίου, και ο συντονιστής τομέα καρδιάς και μονάδας εγκεφαλικών Metropolitan Hospital, Στέφανος Φούσας. Στις καινοτομίες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, στο επίκεντρο του οποίου τίθενται κορυφαία ζητήματα, όπως η περιγραφή στρατηγικής πολύπλοκων βαλβιδοπαθειών και άλλα, αναφέρθηκε ο κ. Γουδέβενος, δίνοντας παράλληλα και την είδηση ότι η πόλη των Ιωνίνων θα είναι αυτή που το 2019 θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο. Το να πούμε ότι άλλο ένα ιατρικό συνέδριο στα Γιάννηνα, μάλλον είναι καινοτυπία γιατί το έχετε συνηθίσει, είναι πλέον αποδεικτό, πάρα πολύ καλό, γνωστό όλα, ότι τα Γιάννηνα είναι ένας πολύ καλός ιατρικός τόπος προορισμού, το θέλουν όλοι, έχουμε τις καλύτερες υποδομές, έχουμε την ιατρική σχολή, έχουμε δικό μας δυναμικό και δημιουργούμε συνέδρια τα οποία ο γιατρός όταν έρχεται δεν νιώθει ότι έχει χάσει το χρόνο του. Γι' αυτό και έρχονται από παντού. Αυτό το συνέδριο έχει μια καλή ιδιομορφία. Το συνδιοργανώνουμε με τους συναδέλφους της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκω την ευκαιρία να τους καλωσορίσω, να τους ευχαριστήσω και να τους ευχηθώ και καλή διαμονή. Ήδη αποφασίσαμε το 19 το Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο για πρώτη φορά θα γίνει στα Γιάννηνα. Οπότε να είμαστε έτοιμοι, μέχρι θα τα πούμε, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλο ρίσκο αυτό που παίρνουμε. Η Αθήνα, όπως ξέρετε, δεν αφήνει τίποτα να φύγει από την Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτό. Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε πρόκληση και δικαίωση την ανάμειξη της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου στο εκπαιδευτικό αυτό σεμινάριο, ενώ σημείωσε ότι πλέον έχει καλλιεργηθεί το κατάλληλο έδαφος ώστε να επεκταθούν στον επιστημονικό τομέα και όχι μόνο οι αδελφικές σχέσεις Κύπρου-Ιωαννίνων. Σε αυτό αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα και η νέα αεροπορική σύνδεση, η οποία έχει αλλάξει ήδη τα δεδομένα. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή που συνδιοργανώνουμε με τον καρδιολογικό τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων αυτό το συνέδριο. Ένα ήδη πολύ πετυχημένο συνέδριο, άλλωστε αυτό διαφαίνεται και από την παρουσία των συναδέλφων τη μαζική. Για μας αποτέλεσε πρόκληση και ταυτόχρονα είναι και μια δικαίωση ότι αναμειχθήκαμε σε αυτή τη διοργάνωση, γιατί είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για τους καρδιολόγους να αντλήσουν γνώσεις, να επιμορφωθούν, να δουν τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και να έρθουν και σε επαφή με συνάδελφους από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Συγγνώμη. Ο καθηγητής κ. Γουδέβενος και στην Κύπρο χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης, αναγνωρίζει το επιστημονικό του έργο. Είναι ένας καταξιωμένος καρδιολόγος και ταυτόχρονα ένας καταξιωμένος δάσκαλος. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία του να είναι κανείς δάσκαλος στις εποχές μας. Εμείς υποσχόμαστε ότι από τη δική μας πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε παρόντες σε αυτό το συνέδριο, να συνεχίσουμε να το συνδιοργανώνουμε. Σε ό,τι μπορούμε να συνεισφέρουμε, είμαστε στη διάθεση του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Και φυσικά είναι και εμάς η πρόθεσή μας και θα χαρούμε ιδιαίτερα να έχουμε τους συναδέλφους και στην Κύπρο. Τέλος, ο κ. Φούσας υπογράμμισε ότι με τις διαρκείς ενέργειες και προσπάθειες της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τα Ιωάννινα έχουν καταστεί κορυφαίο συνεδριακός και ιατρικός προορισμός, ενώ κάλεσε όλους να διδαχτούν από το παράδειγμα της Κύπρου, η οποία όχι μόνο κατάφερε να βγει από την κρίση, αλλά πρωτοπορεί και στο επιστημονικό κομμάτι, διαθέτοντας ιδιωτικά πανεπιστήμια με κορυφαίες ιατρικές σχολές. Την επιζητούμε. Τη θέλουμε αυτή τη συνεργασία σε επίπεδο επιστημονικό. Η καινούργια μου ιδιότητα που είμαι συντονιστής τομέας και μονάδας εγκεφαλικού στο Metropolitan General στην Αθήνα θα έχει και αυτή την συνεργασία τώρα με την Κύπρο, διότι η Κύπρος μας δίδει ένα μάθημα. Ποιο είναι το μάθημα που μας δίδει η Κύπρος? Βγήκε από την κρίση.
με αποτέλεσμα να πάρουμε κάποια μαθήματα. Έχουν 4 ιατρικές σχολές. Έγινε προηγουμένως η ερώτηση αν και κατά πόσον η Κύπρος θα μπορούσε να μας βοηθήσει το πανεπιστήμιο. Είναι δυνατόν όλες οι βαλκανικές χώρες μέσα στα κρατικά τους πανεπιστήμια να έχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια και εμείς ακόμη να είμαστε εγκλωβισμένοι και να μην μπορούμε να απορροφήσουμε καθόλου φοιτητάς από την Αφρική, από την Ασία, από την Ευρώπη? Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η πρόσκληση είναι ευθεία σε εσάς να μας βοηθήσετε να δούμε πώς εσείς κάνατε και έχετε. Η κατεχόμενη Κύπρος έχει 16 ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το 1/3 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος οφείλεται σε αυτό. Η Κύπρος, η δικιά μας, έχει 4 σχολές ιατρικές. Και είχα τη μεγάλη τιμή να δεχτώ μια πρόσκληση, αλλά τελικά επειδή είμαι στο Metropolitan General, αφιερώνω εκεί λοιπόν τις υπηρεσίες μου. Όμως επειδή αυτό το ΦΑΝ έχει μια αλυσίδα νοσοκομείων, θέλουμε σε επίπεδο ιατρικής σχολής να έχουμε τις προϋποθέσεις και εδώ να φέρουμε φοιτητές. Κλείνοντας, τόνισε ότι το επίπεδο των καρδιολόγων στα Ιωάννινα είναι εφάμιλο των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Και βλέπουμε ότι το επίπεδο των καρδιολόγων στην Ήπειρο είναι εφάμιλο των Ευρωπαίων. Δεν έχει να ζηλέψει κανείς δηλαδή τίποτε να φύγει από την Ήπειρο και να πάει στην Αθήνα για να βρει την καρδιολογική τη λύση. Πολλές φορές η περιοχή, η Ήπειρος και το Πανεπιστήμιο μας διδάσκει όσους από εμάς πήγαμε μετά από το Πανεπιστήμιο του Ιωαννίνων, γιατί με τον Γιάννη είμαστε συνάδελφοι για αρκετά χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Όσοι από εμάς πήγαμε στην Αθήνα, εδώ μαθαίνουμε πράγματα.